επειδή μιλώντας με δημοσκόπους μου εξηγούσαν ότι αυτό το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται κυρίως ή κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, για να μην πω κυρίως, από τον χώρο που προέρχεστε κι εσείς, από το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί όμως δεν έχουν ακολουθήσει μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, την Προοδευτική Συμμαχία. Είναι αυτοί που επίσης, από ό,τι φαίνεται και εκτιμάται, θα αποφασίσουν πάνω από την κάλπη την τελευταία στιγμή. Γιατί θεωρείτε ότι αυτούς δεν τους πείσατε να έρθουν μαζί στην Προοδευτική Συμμαχία? Να το πάρουμε. Που δεν πήγαν ούτε στο κοινάλ. Έτσι. Να δώσω την απάντηση ξεκινώντας από το εξής, αγαπητή κύριε Νεφλή. Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ το 2009, θέλω να σας θυμίσω, για να φύγει η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή, ψηφίστηκε από 3 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Ναι. Τόσες ψήφους πήραμε εμείς τον Οκτώβριο του 2009 τότε. Από αυτούς σήμερα το κοινάλ, στην καλύτερη των περιπτώσεων, διεκδικεί 300-400 χιλιάδες, να πω εγώ για να το στρογγυλέψω, 500 χιλιάδες ψήφους από τα 3 εκατομμύρια του 2009. Άρα τα 2,5 εκατομμύρια δεν είναι στο κοινάλ, ούτε προσελκύονται από το κοινάλ, γιατί κάτι τέτοιο θα είχε διαφανεί. Τώρα πια τους λέει και ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι και χαμένη ψήφος τους, οπότε τους πιέζει ακόμη περισσότερο να μην πάνε προς το κοινάλ. Και άρα μένουν 2,5 εκατομμύρια. Από αυτά τα 2,5 εκατομμύρια, πρέπει να σας πω, με συντηρητικούς υπολογισμούς, το 1,5 εκατομμύριο του ΠΑΣΟΚ του 9 έχει ήδη ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ από το 2015. Δεν περιμένει τώρα. Άρα αυτό που απομένει και είναι προς διεκδίκηση είναι το, να πούμε, 700-800 χιλιάδες Ελληνίδων και Ελλήνων, που κατά τη γνώμη μου, όσοι ψήφισαν το 2015 ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναψηφίσουν και το 2019. Εγώ νομίζω ότι οι λόγοι που δημιουργήθηκαν στο ενδιάμεσο και που έκαναν κάποιους από αυτούς τους ψηφοφόρους να ταλαντευτούν και ίσως και να αποστασιοποιηθούν, έχουν εκλείψει, και αυτοί οι ψηφοφόροι θα επανέλθουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Αλλά μαζί με αυτούς και λόγω της Προοδευτικής Συμμαχίας έρχονται και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το 1 εκατομμύριο που δεν είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται αυτό. Δεν φαίνεται για δύο λόγους, κατά τη γνώμη μου, πάντα, έτσι, γιατί θα μένει να δούμε την Κυριακή, μην κάνει κανείς τώρα τον μάντι και τον έξυπνο, όταν έρχεται η ώρα να μιλήσει ο λαός. Λοιπόν, γιατί δεν μιλούν. Δεν μιλούν, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των δημοσκοπήσεων, ότι υπάρχει μεγάλο κομμάτι των πολιτών που δεν απαντάει, που δεν απαντάει ειλικρινά. Για πολλούς λόγους, οι οποίοι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εκεί βρίσκεται και μεγάλη διαφορά που συναντάμε στις συγκεντρώσεις που κάνει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, με αυτό που οι δημοσκόποι λένε ότι βρίσκουν. Αυτό που εμείς συναντάμε, εγώ έχω γυρίσει σε δεκάδες συγκεντρώσεις όλη την Ελλάδα, έχω μιλήσει τους τελευταίους τρεις μήνες. Σας μιλώ ειλικρινά, αυτό που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι κάτι το οποίο δεν σου αφήνει αμφιβολία ότι θα μπει μέσα στην κάλπη ως ψήφος και θα δώσει ένα αποτέλεσμα τελείως διαφορετικό από αυτό που εμφανίζεται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Αυτός που δεν ακολούθησαν είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου, τι εννοείται, στο κοινάλ. Ναι, λέω, δεν ακολούθησε την Προοδευτική Συμμαχία. Είπαμε 500.000, είναι από τα 3 εκατομμύρια. Σε αυτό το κάλεσμα για Προοδευτική Συμμαχία που έχει απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας, ανταποκριθήκατε εσείς. Μεταξύ άλλων, ανταποκρίθηκε και ο Θήμιος Λιμπερόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο οποίος στο παρελθόν σε είχε χαρακτηρίσει ως αφελή, ύπουλο και διαπλεκόμενο αυτές τις δικές του κουβέντες. Κατά αυτόν σε είχε απολύσει, από ό,τι θυμάμαι, ένα πόλεμο που έχει δεχθεί από λίγους όσο από τον Θήμιο Λιμπερόπουλο. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η Προοδευτική Συμμαχία που χωράει και το Γιάννη Ραγκούση και το Θήμιο Λιμπερόπουλο? Αυτή εκ πρώτης όψεως μοιάζει μια εύλογη ερώτηση, που μπορεί να έχει βεβαίως κάποιος ο οποίος, όχι, δεν εννοώ εσάς προσωπικά, εννοώ τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ο οποίος θέλει να στρεβλώσει τη συζήτηση, θέλει να στρέψει αλλού τη συζήτηση. Η συζήτηση του ελληνικού λαού δεν είναι ο Ραγκούσης και ο Λιμπερόπουλος. Η ερώτηση που κάνω είναι προφανώς δεν είναι. Θα σας πω για την ερώτηση που κάνετε. Δεύτερον, θα σας πω ότι η Προοδευτική Συμμαχία που έχει σχηματιστεί, καταρχάς δεν γνωρίζω κατά πόσο συμμετέχει ο κ. Λιμπερόπουλος, αυτό εσείς το είπατε. Εγώ δεν έχω. Το είπε κάτι για τα ταξί εκλογικά κέντρα. Συμμετέχει πιο πολύ από όλους. Πιο θερμά από όλους. Επαναλαμβάνω, επειδή η Προοδευτική Συμμαχία έχει μια δομή. Αυτή τη στιγμή έχουν σχηματιστεί κάποια όργανα, έχουν υπάρξει κάποιες λειτουργίες κλπ. Θα συνεχίσω λοιπόν την απάντησή μου λέγοντάς σας ότι αυτό που σε κάθε περίπτωση έχει σημασία είναι ότι η Προοδευτική Συμμαχία έχει βάλει μια πολιτική με κέντρο τις κυβερνητικές πολιτικές που ασκούνται σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, και βεβαίως μια πολιτική η οποία έχει αυτή τη στιγμή πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο, αυτό που εμείς έχουμε συμπυκνώσει στο σύνθημα υπέρ των πολλών και εναντίον των ελίτ. Όποιος θέλει
να συμμετέχει στη βάση αυτής της πολιτικής στην προοδευτική συμμαχία, εφόσον δεν προσβάλλει το ήθος της προοδευτικής συμμαχίας, δεν προσβάλλει το πολιτικό ήθος, προφανώς και δεν μπορεί να αποκλειστεί. Εμείς δεν λειτουργούμε με αποκλεισμούς, πρέπει να σας πω. Άρα και αυτό περιμένετε, ναι, αφορά τους πάντες. Και αυτό αφορά ακόμη και αυτούς που θα έρθουν από τη Δευτέρα στην προοδευτική συμμαχία και θα είναι πάρα πολλοί πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που ίσως ψηφίσουν κοινάλ σε αυτές τις εκλογές ή άλλα κόμματα μικρά και οι οποίοι μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής πιστεύω προσωπικά θα απελευθερωθούν και θα προσέλθουν στην προοδευτική. Έχουμε ανοιχτέ τι πόρτε. Η συμμαχία ήρθε για να μείνει, αλλά δεν θα σταθώ εγώ σε αυτό. Εγώ νομίζω, κυρία Κεχαγιά, ότι ήρθε για να μείνει πράγματι, αλλά αυτό από ό,τι όλα δείχνουν και εισπράττουμε κι εμείς ως πολιτικά μηνύματα, έχει ήδη συντελεστεί. Δηλαδή η μόνιμη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ και τη προοδευτική συμμαχία ως ένας από τους δύο κυρίαρχους πόλους του πολιτικού μας συστήματος έχει τελειώσει σαν συζήτηση. Ναι. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό πολλοί έθεταν το θέμα της στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή λέγανε τελειώνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στις ευρωεκλογές, το έλεγε ο Βεντζέλος, το έλεγε η Ενημάτα. Πάμε στις ευρωεκλογές να τελειώνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα και με την προοδευτική συμμαχία. Αυτό νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί με απόλυτο τρόπο την Κυριακή, ότι τελείωσε σαν συζήτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική συμμαχία ήρθαν για να μείνουν. Είπατε προηγουμένως, υπάρχει περίπτωση να μιλούν δύο κόμματα για νίκη? Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι μπορούν να μιλούν δύο, διότι αυτή τη στιγμή ο πύχης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη έχει τεθεί στο συν 15% περίπου, να πω συν 12% περίπου, συν 10% περίπου, όπως είχε από τις δημοσκοπήσεις των προηγούμενων μηνών εμφανιστεί στην ελληνική κοινωνία. Και με βάση εκείνες δημοσκοπήσεις ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε εκλογές, θεωρώντας ότι του ανήκει η εξουσία εδώ και καιρό. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι θα αφήσει περιθώρια ο ελληνικός λαός για να μιλήσουμε, να μιλούν και οι δύο για νίκη. Μάλιστα. Οπότε είναι πολύ αισιόδοξο για την προοδευτική. Δεν μπορώ πραγματικά, σα το λέω, δεν μπορώ να μην είμαι αισιόδοξο. Για το διεθνές νομισματικό ταμείο, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αν πολύ σύντομα, μόνο ενό για να που άσκησε μόνο του, ετεροχρονισμένη και υποκριτική κατ' εμέ, και άσκησε μια κριτική το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στον εαυτό του για το πρώτο μνημόνιο, το οποίο το υπέγραψε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και ήταν και το πιο βαρύ, νομίζω, για τον ελληνικό λαό. Ένα σχόλιο, επειδή ήσασταν τότε μέλος της κυβέρνησης. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Λατζά, σε αυτή την ερώτηση και σε αυτή την περιοχή των θεμάτων, εγώ να μην πω ακόμη προσωπικά τίποτα, διότι θέλω όταν έρθει η ώρα που εγώ θα κρίνω να μιλήσω για όλο αυτό το θέμα, να μιλήσω όχι με αφορμή μία δήλωση που μπορεί να κάνει τώρα το Δουνουτού, αλλά συνολικά για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί είμαι σε θέση να πω πράγματα που σας διαβεβαιώ ακόμη και σήμερα δεν έχουν ακουστεί στον ελληνικό λαό. Άρα μας λέτε ότι υπάρχουν πτυχές που δεν τις ξέρουμε και αυτό έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή. Όμως για τη σοβαρότητα. Είναι διαφωνία που προφανώς εκφράστηκε. Και να κλείσει και από τώρα ένα ραντεβού για να το κανονίσουμε, να μας τα πείτε όλα αυτά. Και είναι και καταγεγραμμένα και δημόσια. Θα διαφωνήσει για το θέμα της ακίνητης περιουσίας, αν θυμάμαι μια φορά. Θα τα πούμε κάποια άλλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρακούση. Καλή συνέχεια.